Καλημέρα, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, κύριε Θαλμαλαρά. Δική μου χαρά και τιμή να λοιπόν, στην κουβέντα. Αμοιβαία όλα, Δήμαρχε. Ξέρω ότι δουλεύετε άοκνα και ασταμάτητα. Λοιπόν, χθες στις δηλώσεις σας είδα ότι ήσασταν πάρα πολύ προβληματισμένος. Αναρωτιέμαι πως αν οι εκκλήσεις σας πιάσουν τόπο. Κοιτάξτε, έχουμε την διάγνωση του προβλήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παναλαμβάνω και σε εσάς αυτό που είπα και χθες, ότι είναι το τρίτο κύμα που απειλεί την πόλη μας. Το πρώτο βέβαια ήταν το πρώτο κρούσμα που εμφανίστηκε το Φεβρουάριο. Το δεύτερο ήταν το καλοκαίρι, όταν λόγω της προσέλευσης τουριστών, κυρίως από τα Βαλκάνια, είχαμε πολλά κρούσματα ανησυχητικά. Και τα δύο αυτά τα αντιμετωπίσαμε, αν θέλετε, με επιτυχία και αν θέλετε και αρκετά γρήγορα. Και τώρα έχουμε το τρίτο, το οποίο τα στατιστικά στοιχεία που μας έδωσε ο ίδιος ο κ. Χαρδαλιάς χθες στην τηλεδιάσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού, ήταν πάρα πολύ σαφή. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα επαναλάβω. Ενδεικτικά αυτά που σας έκανα και εσάς εντύπωση για να καταλάβει και ο κόσμος. Το 52%, δηλαδή ένα στους δύο που αυτή τη στιγμή είναι θετική στον κορονοϊό, είναι από 16 έως 29 χρονών. Και ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη είναι τα 33 έτη. Καταλαβαίνετε ότι αφορά τους νέους. Και ξέρετε, επειδή περισσότεροι από τους νέους μπορεί να μην εμφανίζουν και συμπτώματα, ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Όταν δηλαδή έχουμε κρούσματα σε κάποιους νέους σε αυτό το βαθμό, πολύ πιθανό είναι να είναι πολύ περισσότερα αυτά τα θύματα, τα κρούσματα, κρούσματα τα οποία έχουν αυτό το πρόβλημα. Τα συμπτωματικά, αυτό που λέμε ασυμπτωματικά. Και ναι, είναι αυτά τα παιδιά που εκ των πραγμάτων, από ό,τι καταλάβω, όταν λέμε 16, βρίσκονται στο σχολείο, συγχροτίζονται εκ των πραγμάτων, όσο και να τηρούνται οι αποστάσεις. Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαμολαδά. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός με 4.500 περίπου εργαζόμενους. Τα κρούσματα, τα λίγα κρούσματα που έχουμε, είναι από εργαζόμενους που στο σπίτι ήρθε, και σας λέω γιατί έχει γίνει η χνηλάτιση, ήρθε από τα νεαρά άτομα της οικογένειας. Δηλαδή νόσησε η κόρη μιας υπαλλήλου μας, καταλάβατε. Ναι. Οπότε αυτά έρχονται, αν θέλετε, από τις νέες ηλικίες προς τις μεγαλύτερες. Εγώ δεν το λέω για να δημοσιοποιήσω τους νέους ή για να πω ότι κακώς τα παιδιά χαίρονται τον ελεύθερο χώρο, κακώς χαίρονται τα νιάτα τους, χαίρονται τον καλό καιρό και όλες τις ομορφιές που έχει η πόλη μας. Αλλά αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτήν την κατηγορία, κοντά σε όλα τα άλλα. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης λαμβάνει μέρημνα, η πολιτεία λαμβάνει μέρημνες για να υπάρχουν προφυλάξεις, για να τηρούνται τα ωράρια στα μαγαζιά, για να τηρούνται οι αποστάσεις. Αλλά όλα αυτά τα φαινόμενα του συγχρονισμού. Και μια έτσι αίσθηση, την οποία τη βλέπετε κι εσείς, τη βλέπουμε όλοι όταν κυκλοφορούμε στην πόλη, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο αυτά τα αυτοσχέδια πάρτι, ας πούμε, οι αυτοσχέδιες συγκεντρώσεις που γίνονται και γίνονται σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι και σε πολλά μαγαζιά όπου ο κόσμος θέλει να επιστρέψει στην κανονικότητα. Αντιλαμβάνομαι την κόπωση, αντιλαμβάνομαι την νεανική, αν θέλετε, ανεμελιά που υπάρχει, αλλά όλο αυτό επιβαρύνει την πόλη. Ναι. Επειδή είμαστε πολύ κοντά από το κίτρινο, κύριε Σαμολοδά, να πάμε στο πορτοκαλί, και από το πορτοκαλί το κόκκινο είναι δύο βήματα. Είδατε τι έγινε στην Κοζάνη. Στη γειτονική μας Κοζάνη, Δήμαρχε, ναι, δεν είναι μακριά μας. Δεν είναι και πολύ μακριά. Ναι. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, λέμε ότι είμαστε καλά, αλλά ξέρετε, ανά πάσα στιγμή το κίτρινο γίνεται πορτοκαλί, το πορτοκαλί γίνεται κόκκινο και έχουμε τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία και τους ίδιους που θέλουν να περνάνε, ξέρετε, πολύ πιο όμορφα σε δημόσιους χώρους, αλλά και την ίδια την οικονομία της πόλης μας την επιβαρύνει πάρα πολύ. Μα τώρα εγώ βλέπω κλειστά καταστήματα εστίασης, διασκέδασης, τα οποία είναι κλειστά εξαιτίας αυτού του λόγου. Επίσης είχαμε δει... Μπορώ να σας πω από 1.400 περίπου μαγαζιά, για να σας δώσω και κάποια στοιχεία. Ξέρετε πόσο μου αρέσουν τα στοιχεία. Και εμένα, Δημαρχή. Γι' αυτό και σας τα λέω. Από τα 1.475, για να είμαι και ακριβής, που άνοιξαν από την 1η Μαρτίου, όταν δηλαδή ουσιαστικά είχαμε τον κορονοϊό, τα 713 κλείσανε. Κάναν διαγραφή. Πράγμα που σημαίνει ότι ανοίξανε 1.500, ας πούμε, μαγαζιά και περίπου τα μισά αναγκάστηκαν να κλείσουν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν ακριβώς με τον κίνδυνο του lockdown και με όλα αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που έχει η οικονομία της πόλης μας. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, μπαίνουμε στο χειμώνα. Και κυρίως απευθύνομαι στους νέους ανθρώπους ότι θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Αφορά και αυτούς, αφορά τους γονείς τους, αφορά τους συνανθρώπους τους. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Από εκεί μετά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που πρέπει να δούμε. Τι γίνεται στις συναθρήσεις, τι γίνονται στις εκκλησίες, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο στα γήπεδα.
Γίνεται και αυτό τώρα. Ανοίγουν τα γήπεδα για τους φιλάθλους. Και γι' αυτό υπάρχει μεγάλο άγχος. Τι γίνεται στον ΟΑΣΤ, όπου επιτέλους θα πρέπει να μπουν και τα λεωφορεία τα οποία είναι να έρθουν. Τα περιμένουμε και αυτά με πάρα πολύ αγωνία. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ξέρετε, έχει δεν έχει αρμοδιότητα. Για όλα αυτά τα πράγματα ανησυχεί και φροντίζει και μεριμνά. Και γι' αυτά χτύπησε ένα καμπανάκι χθες τη συνάντηση που είχαμε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και πραγματικά ήταν σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε να γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους. Ήταν ο κ. Τσιόδρας, ο κ. Χαρδαλιάς, ήταν ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας κάτω στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν από τη μια πλευρά με εποπτεία αστυνόμευση. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη που δεν μου αρέσει πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, και με άλλα πολλά άμα δεν καταλαβαίνουμε από μόνοι μας και χρειαζόμαστε από πίσω μας έναν αστυνομικό ή έναν δημοτικό αστυνομικό να μας λέει φόρεσε τη μάσκα σου, κράτα την απόσταση, μην πέφτεις ο ένας πάνω στον άλλον, τι να κάνουμε, μετά φταίει η αστυνόμευση, η δήμαρχη δεν φταίει. Το ζητάει ο οργανισμός τους όσους συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αναρωτιέμαι τι σας είπε ο Πρωθυπουργός, δήμαρχε, από την πλευρά του. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει την εικόνα, ήθελε να έχει τις δικές μας τις εισηγήσεις και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα διστάσει να πάρει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δυστυχώς ήταν οδυνηρές. Πολύ φοβάμαι ότι το πορτοκαλί έρχεται πολύ σύντομα. Έχουν μπροστά μας και τον εορτασμό της πόλης μας την 26η Οκτωβρίου, που υπό άλλες συνθήκες, ξέρετε, θα γινόταν, αν θέλετε, πολύ πιο λαμπερά. Πολύ πιθανό να πάμε και εκεί σε περικοπές και του προγράμματος και των εκδηλώσεων και της προσέλευσης. Αυτό πότε θα το ξέρετε? Εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι θα έρθει για την 26η Οκτώβρη και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό? Συνήθως δημοσιογράφοι έχετε πιο έγκυρες και πιο... Αλλάζουν όλα, είναι ρευστά, είναι όλα ρευστά. Κοιτάξτε κυρία Σαμολαδά, δεν είναι κάτι που σήμερα που είναι 20 Οκτωβρίου μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στις 25-26 Οκτωβρίου. Θα αποφασιστούν αυτά την τελευταία στιγμή και ανάλογα με το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Θα αποφασιστούν τις επόμενες μέρες. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κ. Χαρδαλιάς έρχεται την Πέμπτη και ξέρω ότι αν έρχεται ο Χαρδαλιάς δεν είναι για καλό. Ναι. Γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Του το είπα και του ίδιου άλλωστε. Θεωρείτε ότι δεν το θέλουμε, αλλά το θέλουμε για άλλους λόγους. Δεν το θέλουμε για να έρχεται για να επιβλέψει στην τήρηση κάποιων μέτρων ή στη λήψη κάποιων καινούριων μέτρων. Αλλά επειδή θέλουμε η πόλη μας να είναι ασφαλής, επειδή θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, τα καταστήματα να είναι ανοιχτά, η πόλη να είναι ανοιχτή και να λειτουργεί, πρέπει να προσέξουμε σε κάποια πράγματα. Τι να πω ξανά τα αυτονόητα, αυτά που έχουν υποθεί εκατομμύρια φορές. Όχι από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης που είναι και μηχανικός, από ειδικούς, από καθηγητές ιατρικής, από επιδημιολόγους, από ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Πραγματικά δηλαδή θεωρώ ότι μετά από περίπου πώς είναι 8 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός στη χώρα μας, απορώ πως κάποιοι ακόμα και σήμερα λένε ή δεν υπάρχει ο ιός ή εμένα δεν με αφορά. Ναι, είναι πραγματικά απίθανο. Τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει ο Δήμος για τα λεωφορεία, χτύπησα και εκεί ένα καμπανάκι. Τι κάνει για τους χώρους που συναθρίζονται νέοι ή λιγότερο νέοι, και γι' αυτό χτυπήσαμε καμπανάκι. Κάνουμε πολλούς ελέγχους και από σήμερα εντατικοποιούμε αυτούς τους ελέγχους η Δημοτική Αστυνομία με την Ελληνική Αστυνομία. Ξέρετε, υπάρχουν και συγκεκριμένοι πυρήνες στους οποίους γίνεται αυτός ο συνωστισμός, μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος, το ξέρουμε πολύ καλά, ακούστηκαν και με ονοματεπώνυμο και με διευθύνσεις, ξέρετε, που υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, και πιστέψτε με, από σήμερα θα υπάρχουν πιο εντατικοί έλεγχοι, θα υπάρχει η επιτήρηση, ούτως ώστε οι λίγοι να μην δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στους πολλούς, οι οποίοι πιστεύω πειθαρχούμε, οι οποίοι πιστεύω ότι έχουμε αντιληφθεί τι είναι εκείνο που πρέπει να γίνει. Ναι. Το ίδιο πρέπει να κάνουν βέβαια και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας, γιατί εσείς έχετε, ας πούμε, την υποδομή, είσαστε ο κεντρικός δήμος, είστε ο μεγαλύτερος δήμος, θα πέσουμε όλοι πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι γύρω-γύρω δήμοι που είναι στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πρέπει να δούμε και εκεί τι γίνεται. Είδατε... Υπάρχει, κυρία Σαμολαδά, ακούστηκε και αυτό χθες, ότι ένα μεγάλο μέρος, γιατί όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, ο κόσμος πηγαίνει το μυαλό του πηγαίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά πολύ μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων είναι στους περιφερειακούς δήμους. Που μετακινούνται στο δικό σας Δήμο, δεν είναι τίποτα το κέντρο. Καλά, προφανώς είναι ένας ενιαίος χώρος, αλλά τα κρούσματα βγαίνουν με βάση τον τόπο κατοικίας. Δηλαδή, δηλώνει η Μαρία Σαμολαδά ότι κατοικώ, ας πούμε, στον τάδε συγκεκριμένο δρόμο, στον τάδε Δήμο. Και ένα μεγάλο μέρος αυτών των κρούσματων βρίσκεται, γιατί ήδη την τελευταία εβδομάδα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κρούσματων,
από 50 συν πλην κάθε μέρα. Έχουμε γύρω στα 400 περίπου ενεργά κρούσματα και μεγάλος αριθμός αυτών των κρούσματων βρίσκεται σε περιφερειακούς δήμους. Θέλετε περισσότερα rapid test στη Θεσσαλονίκη, Δήμαρχε? Έχουν ανοίξει και λειτουργούν αυτή τη στιγμή πολλά κέντρα πέρα από αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 3 κέντρα. Υπάρχει ένα στην Παλιά την Ομαρχία, στη Βίλα Λατίνη, υπάρχει ένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υπάρχει ένα στη Βίλα Πετρίδη, κοντά στα δικαστήρια, τα οποία δέχονται κόσμο. Μπορώ να σας πω, επειδή τα επισκέπτομαι και όλοι, μάλιστα και που χθες πήγα και έκανα και εγώ ίδιος ένα τέτοιο τεστ, μπορώ να σας πω ότι περιμέναν ίσως και περισσότερο κόσμο. Δηλαδή υπάρχει επάρκεια. Αν θέλετε, δεν υπάρχει. Ο κόσμος δεν πηγαίνει. Ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει. Ναι, πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν αυτά τα σημεία. Δεν πονάει, σας το λέω. Δεν υποφέρεις με αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι επώδυνο. Αλλά είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να είναι λυτρωτικό από τη μια πλευρά, ξέροντας ότι είσαι αρνητικός, ή αν είναι θετικό, ξέρετε, είναι θέμα προφύλαξης. Πλέον είμαστε πολύ περισσότερο διαβασμένοι από ότι ήμασταν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Ξέρουμε πλέον τι πρέπει να κάνουμε. Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θα εντείνετε τους ελέγχους και για αυτούς που βρίσκονται σε καραντίνα και τις πάνε? Είδαμε χθες, ας πούμε, ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ενώ ήταν σε καραντίνα ήταν ανοιχτά και τελικά τους φράγισαν. Ό,τι χρειάζεται θα γίνει, είτε από εμάς είτε από την ελληνική αστυνομία. Πριν από λίγο συνομίλησα και με τον στρατηγό της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μαυρόπουλο, που σε πολύ καλή συνεργασία θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε όλους αυτούς τους ελέγχους. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μέχρι 28η θα χαρούμε στη Θεσσαλονίκη. Πότε περιμένουμε τον κύριο Χαρδαλιά? Τον περιμένουμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Μέχρι 28η νομίζω, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Μετά βλέπω ότι αλλάζουμε level, αλλάζουμε επίπεδο, πηγαίνουμε στο, όπως το είπατε, στο πορτοκαλί, και αναρωτιέμαι γιατί ήδη από χθες δεν αποφασίστηκε σε αυτή την σύσκεψη που είχατε με τον Πρωθυπουργό. Πραγματικά. Φοβάμαι τι θα γίνει αυτό. Ότι αποφασίστηκε θα ανακοινωθεί από τους αρμοδίους. Ναι, σωστά, σωστά. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Και πολύ προσοχή.